Κυρίες και κύριοι, καλώς ήλθατε στη φετινή επέτειο της ημέρας μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος, όπως έχει ανακηρυχθεί διεθνώς η σημερινή ημέρα, 27 Ιανουαρίου, από το γεγονός ότι αυτή ακριβώς την ημερομηνία απελευθερώθηκε το Auschwitz από τα συμμαχικά στρατεύματα πριν από 76 χρόνια. Η εκδήλωση, η οποία συνδιοργανώνεται από την Περιφέρεια Αττικής και την Ισραηλιτική Κοινότητα Αθηνών, φέτος και για πρώτη φορά γίνεται διαδικτυακά. Ξεκινώντας, θα παρακολουθήσουμε στιγμιότυπα από τη σημερινή κατάθεση Στεφάνου της αυτού εξοχότητος της Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίας Κατερίνας Ακελαροπούλου, στη μνήμη των Ελλήνων Εβραίων θυμάτων, στο Μνημείο Ολοκαυτώματος της Αθήνας, που βρίσκεται στον Κεραμικό. Βολιές, πλάσνε κύριε, θέτης καλοσύνη, βολιέ λέδες ποτά του ουρανού και τη γη. Ο αιώνιος ζωδός της δικαστής ολυθινών, σι ο δίκαιος όσιος Κρήτης ο επίγη, σι που μη δικαιοσύνη δίδεις τη ζωή και με δικαιοσύνη την αφαιρείς. Ανάπαυσε παρακαλούμε σε τις ψυχές των αδικοχαμένων άσπυλων αδελφών μας, χιλιάδων αθών, θυμάτων, Ελλήνων, Εβραίων, μαρτύρων και ηρών του Ολοκαυτώματος, πολύτιμων τέχνων των ιερών Ισραηλιτικών κοινοτήτων Αθηνών, Αλεξανδρούπολη, Άρτας, Βέρειας και Βόλου, Δηδημοτήχου Δράμας, Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Καστοριάς, Κέρκυρας, Κομωτινής, Κρήτης, Κολάρισσας, Νέας Ορεστιάδας και Σουφνίου, Ξάνθης, Πάτρας και Αγριμίου, Πρέβεζας, Ρόδου, Σερών, Τρικάλων, Φλόρινας και Χαλκίδος, που ήταν αναπόσπαστο κομμάτι των εκατομμυρίων αγνών αδελφών μας, που φρικτά δολοφονήθηκαν μαζικά, βάναυσα και σκληρά σφαγιάστηκαν, από άνθρωπα ποτέ φρόντικαν και άφησαν την τελευταία τους πνοή, αγιάζοντας το παν σε το όνομά σου. Ύψιστε παντοκράτορα, αιώνιε βασιλιά, άρχοντα της κάθε πνοής των ενσαρκωμένων ζωντανών, ποιμένα των ψυχών των ανθρώπων, ήθε να σταθείς ακλόνητος φρουρός της μνήμης του. Και χάρη του πανιερού ονοματός σου, άνοιξε τις φύλες των ουρανών, και μετά τιμών και δόξας δέξου τις ψυχές αυτές, καθώς ήσαντε ενώπιόν σου τα δικαιώματα των ευσεβών. Με αγάπη ποτισέτες από τον εκλεκτό σου ποταμό και ευλογησέτες με την ελεήμονα δεξιά σου για πλήρη ανάπαυση την οποία επιφυλάσσεις και για τους δικαίους λάτρης της αστήρε της μεγαλοδυναμίας της μοναδικότητάς σου και κατάταξε τις ψυχές των αδικοχαμένων σου στο υποπόδιο του θεϊκού σου θρόνου την πηγή και καταγωγή όλων των ψυχών για να αναπαύονται αιώνια και να απολαμβάνουν τη γλυκύτητα του πανάμονου φωτός σου προστατευμένες και μακάριες. Συ που όλα τα γνωρίζεις και όλα τα συγχωρείς, χορηγήσε τους βαθιά ανάπαυση, γαλήνη ας επικρατεί στον τάφο τους κι ας τους συντροφεύει παντοτινά ειρήνη, κι αυτό ας είναι το θέλημά σου και είπατε αμέν. Κιντ κατάλ, βεϊτ κατάλ, Amen. Yes,
σέμερα πάμε βαράφρα λαμβλαλ με άλμα για ειδβαρά. Βέει στα βάχ, βέει φάρ, βέει δρόμα, βέει τνασέ, βέει τα τάρ, βέει τα λε, βέει τα λάλ, σε μένε κουτσά περιχώ. Λέλα, λέλα, μην καλ, μην χατά, σειρατά τουλ με χατά, δεν εχάματα, θα μοιράν με άλμα, βέει με ρούα με. Yesel marava min se maya chaim ve savav yisua ve nechama ve se zavar fua ugula uslicha ve chabara ve reva ve atzala lanu l'cholamo Yisrael ve imro amen ose shalom v'imroma Κατάθεση Στεφάνου από την αυτής εξοχότητα την Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ενός λεπτού σιγή. Απόφυτος ο Άουδιος. Είστε πολύ δυνατό. Κρατάτε τη μνήμη για όλους μας. Με καλό πτυχίο. Αντέξτε και εσείς και κάποιοι άλλοι. Λίγοι δυστυχώς. Έτσι να είστε πάντα καλά. Σας οφείλουμε πολλά. Είστε καλά. Χάρηκα πολύ. Καλή σας μέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Για την μνήμη. Δική μου ήταν η μνήμη. Η μνήμη είναι σημαντικό.